Είχα την ευκαιρία αυτό το διήμερο να βρεθείτε σε όλο τον νομό Φιλόνας. Καταρχήν τις εντυπώσεις. Είμαι εξαιρετικά εντυπωσιασμένη. Οφείλω να πω ότι για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν είχα καταφέρει να έρθω στην περιοχή και χθες βρέθηκα στις Πρέσπες και στο νησάκι του Αγίου Αχιλίου, όπου παρακολουθήσαμε εξαιρετικές εκδηλώσεις, την εξαιρετική εκδήλωση και την παράσταση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τσιτσάνη, ένα αφιέρωμα, 24 χρόνια Πρέσπια. Ήταν μια εξαιρετικά συγκινητική στιγμή και σήμερα συνεχίζεται το ταξίδι. Λέχοβο, 97,1. Στην εξερεύνηση και στο πόσο πολύ ενδιαφέρον έχει αυτός ο τόπος, πέρα από αυτά που γνωρίζουμε βεβαίως και έχουμε μελετήσει, εδώ βίωσα και τώρα μια συγκλονιστική εμπειρία. Βλέπω ένα χώρο έρευνας και δημιουργίας, θα έλεγα, όσον αφορά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στον χώρο του Αμίντεου, που με έχουν εξαιρετικά εντυπωσιάσει και με τον αρχαιολόγο μας εδώ, τον κύριο Χρυσοστόμου, και με την ξενάγηση που μας έκανε και μετά από το οπτικό υλικό, το ακουστικό υλικό που είδαμε. Εδώ πραγματικά κρύβεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μιλάμε για οικισμούς εξαιρετικής οργάνωσης 6.000 χρόνων π.Χ. και από ό,τι ακούμε ενδεχομένως και παλαιότερα. Οπότε οφείλω να πω ότι είμαι εντυπωσιασμένη, συγκινημένη και βεβαίως θα συνεργαστούμε και θα μεταφέρουμε βεβαίως και στο Υπουργείο, που ξέρω ότι είναι κοντά έτσι κι αλλιώς σε αυτό, αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να αναδείξουμε και να κάνουμε, να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι συμβαίνει εδώ, γιατί μιλάμε για ένα πολιτισμό σπάνιο που και τα ευρήματά του μας οδηγούν σε συμπεράσματα που με τη βοήθεια των επιστημόνων θα έχουμε μοναδικότητες και σε αυτό το επίπεδο εδώ στην περιοχή. Άρα αξίζει να το αναδείξουμε, να ενημερώσουμε, να στηρίξουμε. Ραδιο Λέχοβο, 97,1. Θα ολοκληρωθούν μεγάλη κουβέντα αυτό, κυρία Χρυσοστόμου, αλλά θα συνεχίσουν όμως για να μας δώσουν ευρήματα μοναδικά, που δεν τα γνωρίζουμε. Είμαστε μια χώρα που με μοναδικούς θησαυρούς και ειδικά εδώ στην περιοχή σας ανεξερεύνητος ακόμη. Αυτό σημαίνει ότι θα βρουν ένα σπίτι όλα αυτά τα ευρήματα. Αυτό σημαίνει θα πρέπει αυτή τη στιγμή να συνεργαστούμε και ήδη υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ευρημάτων και γίνεται μια εξαιρετική δουλειά από ό,τι είδαμε. Συναρμολόγησης όλων αυτών για να μας αποδώσουν και τα αντικείμενα. Οπότε πολύ γρήγορα πρέπει να βρούμε λύσεις, ούτως ώστε να υπάρχουν εκτεθειμένα, να μπορεί να τα απολαμβάνει και ο κόσμος και επισκέπτες. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεργαστούμε άμεσα. Εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, ως εκπροσωπώντας το Υπουργείο, αυτό θα μεταφέρω, αυτό θα είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι οργανισμοί που ενδιαφέρονται. Και η ΔΕΗ θα ήδη βοηθάει πάρα πολύ σαν ανασκαφές και χάρη σε αυτή τη βοήθεια βρίσκονται και όλα αυτά τα ευρήματα. Και εδώ βλέπουμε μια συνέργεια, αν θέλετε, μιας παρέμβασης στον χώρο, ενώ για το θέμα της ΔΕΗ, και συγχρόνως όμως μια δυνατότητα να αναδειχθούν αυτοί οι πολιτισμοί και κρυμμένοι θησαυροί. Άρα νομίζω με συνεργασία σύντομα θα πρέπει να μιλήσουμε για το πού μπορούν να στεγαστούν και πώς να υπάρχει ένα μουσείο εκθεμάτων τόσο σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι χιλιάδων χρόνων. Οι αρχαιότερες είναι ανάγονται στην 6η χιλιετία π.Χ. Είναι η πρώτη κατοίκηση στην περιοχή εδώ και επειδή έχουμε προχωρήσει σε εκτεταμένες ανασκαφές, δηλαδή έχουμε όλη τη διαδοχή. Έχουμε μέχρι την εποχή του Σιδήρου, γιατί έχουμε την Ακρόπολη, οπότε όλα αυτά μπορούν να γραφούν χωρίς καμία διακοπή. Και τώρα σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Είναι ο 14ος χρόνος που κάνουμε ανασκαφές, αυτή τη μεγάλη κλίμακα. Αυτά που βλέπω εδώ είναι... Αυτά εδώ είναι ελάχιστα παρά και αφορούν μόνο ένα-δυο οικισμούς. Έχουμε ανασκάψει 15 οικισμούς. Και πού βρίσκονται όλα αυτά τα ευρήματα? Ό,τι μπορέσαμε. Πού βρίσκονται τα άλλα? Τα άλλα είναι σε ένα χώρο που αν έχουμε χρόνο, αν έχετε διάθεση, μπορούμε να ανοίξουμε για να δείτε. Είναι εδώ? Έχουμε μαζέψει γύρω στις 2.500. Τι αγγίζω τώρα. Τι χαρά. 3.000 χρόνια πίσω. Ένα μορουδάκι του 3.000. Αυτό δείχνει την ευαισθησία που είναι. Είναι διεθνή σουρωτήμια, είναι αποθηκευτικά αγγεία, είναι μαγειρικά σκεύη. Όλο τον εποχαντινό, άλλα είναι διακοσμημένα, άλλα είναι αυτά. Να σου πιάνε από το κόρ της, όπως βρισκόμαστε στη ΔΕΗ, από εκεί όλα τα αντικείμενα. Κυρίως είναι από εκεί. Από την ΔΕΗ, αυτό είναι ο Αναργύρωση κυρίως.
Έχουμε ένα ολόκληρο χώρο βοηθάει. Ό,τι βλέπετε είναι με δαπάνε στις ΔΕΗ. Ό,τι βλέπετε. Μα είναι, έχει έλεγα στην Υπουργό, είχε την πρόθεση ο κύριος Γεργός, μου το πει ότι του είπα τι έχετε αυτά τα καταστροφικά. Μου λέει, ξέρω, δεν ξέρω, δεν έχω την εικόνα να τα δω ακόμα. Έχω έτσι σκοπό όμως μου λέει να τα αποκαταστήσω, να ξοδέψω να γίνει ένα μουσείο. Και να γίνει ένας χώρος που θέλει σιγά σιγά να τακτοποιείτε. Πόσο μπορεί να κοστίζει ένα τέτοιο έργο. Μπορούμε να ζητήσουμε γνώμη και από ειδικούς. Είναι μια μελέτη. Ναι, θέλει μελέτη. Να συνεργαστούν όλα, να πάρει όλα. Ραδιο Λέσχοβο 97,1. Ουσιαστικά είναι προσωρινή αποθήκευση. Είναι η πρώτη προσπάθεια έτσι για να αποκαταστατική φόρμα. Να ξέρουμε κι εμείς. Μπορεί να χτίσει να. Ναι, ήδη πρέπει να γίνει αρχή να μουσείο. Υπάρχει κάποιο χώρο που μπορεί να. Το Δήμο. Έχουμε ένα δημοτικό σχολείο το οποίο είναι διατηρητήριο. Κτίστο που είναι το 12 ξεκίνησε και τελείωσε το 25. Είναι στην εκκλησία, στον ίδιο μέσα. Το πιάσει όλο το πόλο εκεί. Μπορούμε και μπορεί να κάνουμε κάτι. Είναι ένα σχολείο. Έπαψε να είναι σχολείο. Είναι πολύ καλό. Ήταν μια πρόταση παλιότερη και ήταν από τι καλύτερε. Αυτό μπορεί να είναι μια ενδιάμεση λύση ώστε στην ώρα που να γίνει ένα μουσείο. Και το μουσείο θα κάνει. Δηλαδή το μουσείο, σε ποιο μέγεθος μουσείο μπορούσε να γίνει. Ούτε εύκολα θα γίνει, ούτε. Πάντω έχουν γίνει 50.000 ευρήματα. 50.000 ευρήματα. 50.000 και συνεχίσουμε. Και λέτε 50.000 εννοείται κομμάτια. Ή αντικείμενα. Δεν έχουμε 50.000 αγκία, αλλά φανταστείτε ότι αθρηστικά θα δούμε άλλε 50.000 έτσι όπω υπολογίζουμε. Ένα μουσείο έχει άλλα που είναι στο 1 μέτρο, έχει άλλα που είναι στα 4 μέτρα. Οπότε έχουμε μια διαστρωμάτωση σημαντική γιατί μας πάει πίσω στον χρόνο. Σαν ένα βίο. Ουσιαστικά όσους κάνουν προς τα κάτω, βρίσκουμε ακόμη παλιότερα. Πώς ξεκίνησε αυτό? Η σωστική παρέμβαση. Δηλαδή, όταν ήρθα εδώ, ψάξαμε γιατί δεις κάνει χωρίς έλεγχο. Έχει καταστρέψει ήδη, είχε ήδη καταστρέψει τη μισή πεδιάδα, σκάβοντας, δεν είχε επίβλεψη, δεν υπήρχε επίβλεψη. Δεν υπήρχε αυτό ο λόγος εδώ. Η ΔΕΗ είχε βρει προφανώς πράγματα τα οποία. Αυτό δεν κυκλοφορούσε σαν φήμη, εμείς δεν την ακούσαμε. Δεν ήρθε κάποια καταγγελία, αλλά όταν ήρθαμε εδώ μας είπαν πού είσαστε τόσο καιρό. Ραδιο Λέχοβο 97,1. Είναι η πρώτη μεγάλη νεκρόπολη που έχει βρεθεί. Πουθενά άλλο δεν υπάρχουν τόσοι πολυτήμοι συγκεντρωμένοι. Υπάρχει ένα βασιλικό τύπο στο κέντρο και αναπτύσσονται 18. Είναι αυτό που είχαν πληρώσει πριν 100 χρόνια, περίπου. Ανέστρεψαν, περιγράφουν την Τρίγαν και αυτά δεν υπάρχουν τώρα. Πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και μετά με το Ρωσοτικό. Υπάρχουν στη Ρωσία. Δεν ξέρουμε πού είναι. Το ψάξαμε, αλλά δεν καταφέραμε. Στείλαμε την Τρίγαν παντού και δεν καταφέραμε. Την ασκαφή τη Κωνσταντινούπολη, τι περίφημη. Ναι, ναι, αυτή. Αυτή άφησαν όμω ένα μεγάλο αριθμό αγκείων και είναι στο υπόγειο και μάλιστα είμαστε σε επαφή με μια Τουρκάλα αρχαιολόγο. Ζητάει στοιχεία για τι επόμενε έρευνε. Μπορούμε να γράψουμε κάτι μαζί. Μια κοινωνική οργάνωση τελείω διαφορετική. Συνδυαστικέ πατρίε, μια φυλή με δεσμού, με διάρκεια. Δεν αλλάζουν. Παρατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει διαφοροποίηση στην κεραμική. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στα ταφικά έθιμα. Ένας λαός που μένει σταθερά και είναι συντηρητικός και οργανωμένος με συγκεκριμένη δομή. Τα ευρήματα, όσο και αν περνάνε τα χρόνια, δεν διαφοροποιούν. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν είναι συγγνώμη. Αν δεν υπάρχει μια πρωτοβουλία και θελήσει η ίδια να χρηματοδοτήσει το μουσείο, είναι καλή εξέλιξη. Πολύ καλή. Καλύτερη που μπορούσε να γίνει. Δεν νομίζω το Υπουργείο να έχει τη δυνατότητα των πραγμάτων. Αν τον ενδιαφέρει όμως και θα στηρίξει, όσο μπορεί και τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, αν υπάρχει μάλιστα και ενδιαφέρον από τη ΔΕΗ, να βοηθήσουμε για να γίνει. Μέσα από τον ευρύτερο πλαίσιο όμως, όπως έχει τις προσθέσεις. Θα το δούμε. Είναι από αυτά που ακούω, είναι εξαιρετικά σημαντικό για να στείλει κανείς. Θα μπορούσε να γίνει και. Ας το πω έτσι κάποια στιγμή, αυτό που θα κάνουμε αλλού και δεν θα κάνουμε εμείς. Μία σύνδεση αυτών των τριών μεγάλων ταφικών ευρημάτων, Πάτε, Λιβεργίνα, Πέλα, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι χρονολογικά μια σκηταροδρομία, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι. Πώς μπορούμε να συνδεθούμε. Μας